ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και στην πολιτική που ακολουθεί σε όλους τους τομείς, με την οποία αντιτίθεται το Κομμουνιστικό Κόμμα άσκησε από την Ελεούσα και την πλατεία στο Δημαρχείο του Δήμου Ζήτσας ο Θανάσης Παφίλης. Ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος πραγματοποίησε ανοιχτή πολιτική ομιλία στην Ελεούσα σε μία από τις αποκεντρωμένες εκδηλώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος εν ώψη της διοργάνωσης του φεστιβάλ της ΚΝΕΤ τις επόμενες ημέρες. Λίγες ημέρες μετά την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ο κ. Παφίλης σχολίασε και την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της πανδημίας, αλλά παράλληλα και σε άλλα πεδία, όπως σε αυτό της παιδείας. Το πρώτο μήνυμα που ήρθε ήταν 40.000 παιδιά, κυρίως, για να μην πούμε αποκλειστικά από λαϊκές οικογένειες, έξω από τα πανεπιστήμια, με αυτή την απαράδεκτη καρμανιόλα που λέγεται βάση εισαγωγής και παράλληλα θα κλείσουν και τμήματα. Είναι στη στόχευση της κυβέρνησης και όλο αυτό το νομοσχέδιο, το νόμος που ψηφίστηκε, πέρα από αυτά που λέμε, ετοιμάζει και μεγάλη πελατεία για τα ιδιωτικά, για τα κολέγια. Και εδώ μπορεί να γράφεις 18 και να μην περνάς και ο άλλος με 8 χιλιάρικα που είναι η εγγραφή να περνάει. Με τα 3 βιβλία και την κατηγοριοποίηση που κάνει, τι θα συμβεί στην πράξη? Θα υπάρχει το σχολείο της Εκάλης με τα καλούς καθηγητές, με το ανώτερο επίπεδο στα σχολικά βιβλία? Θα υπάρχει το σχολείο κάποιων μεσοαστικών περιοχών που θα είναι, και θα υπάρχει και το σχολείο, λέω τώρα παραδείγματα, της Αγίας Βαρβάρας, του Περιστερίου, όπου επειδή υπάρχουν δυσκολίες πραγματικά στα παιδιά της εργατικής τάξης, θα είναι κατώτερου επίπεδου και έτσι θα αρχίσει ο διαχωρισμός από εκεί. Στο επίπεδο της οικονομίας, ο κύριος Παφίλης στάθηκε κυρίως στο νέο ασφαλιστικό και το νέο επικουρικό για τους εργαζόμενους, που όπως είπε, στο εξής δεν θα λέγονται ασφαλισμένοι, αλλά επενδυτές. Τι όμως κρύβουν? Ότι το πόσο θα δώσεις ξέρεις. Το πόσο θα πάρεις δεν ξέρεις και αν θα πάρεις. Και αν σκάσουν οι μπόμπες που έχουν μέχρι τώρα καμιά τριανταριά ασφαλιστικές χρεοκοπήσει, θα χάσεις και αυτά τα οποία έχει εισβάλει. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί ο λαός, ο εργαζόμενος, αν θέλει να αλλάξει τη ζωή του, πρέπει να συγκρουστεί με αυτό το κράτος.